Το θέμα της ΜΟΒ Μέδουσας είναι η ΜΟΒ Τσούχτρα. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί στις θάλασσες της Ελλάδας. Μάλιστα υπάρχει και ένας διαδραστικός χάρτης μέσα από τον οποίο βλέπουμε που καταγράφεται η παρουσία τους, μάλλον που έχει καταγραφεί η παρουσία τους. Και αυτό γίνεται από απλούς πολίτες, οι οποίοι με το που εντοπίσουν κάποιο... Από το Γενάρη, συγγνώμη σε διακόπτω, του 22 μέχρι και σήμερα, μέχρι και το Μάιο. Ακριβώς. Πολίτες λοιπόν μπορούν να μπουν στον χάρτη, να σημειώσουν τα σημεία στα οποία βρέθηκαν και είδαν από κοντά ΜΟΒ Τσούχτρα, ναι. ΜΟΒ Μέδουσα. Με κόκκινο λοιπόν σημείο. Βλέπουμε και στην Κρήτη ότι έχουμε στα πέριξ του νησιού, δηλαδή και βόρεια και νότια και ανατολικά. Και δυτικά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εξαρτηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλοί κάνουν λόγο και για τις ελληνικές θάλασσες εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα πρέπει να προστατευτούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χρήστο Τακλή. Είναι ο διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Μάλιστα, να μας πει περισσότερα. Κύριε Τακλή, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτός ο διαδραστικός χάρτης. Όποιος λουόμενος επιθυμεί μπορεί να πάει να καταγράψει την εμπειρία του και ταυτόχρονα το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Ναι, δεν είναι μόνο ένας χάρτης, είναι μια ολόκληρη πλατφόρμα από πίσω, παγκόσμια, η οποία έχει δημιουργηθεί από κάποιους φοιτητές ενός πανεπιστημίου της Αμερικής και υποστηρίζει μεγάλους οργανισμούς όπως το National Geographic. Και κάθε πολίτης μπορεί να πάρει, να κατεβάσει στο κινητό ή να μπει μέσα από την ιστοσελίδα της στο inaturalist.org και να βάλει καταγραφές που αφορούν τη βιοποικιλότητα γενικά και φυτά και ζώα, ό,τι βρούνε από μια κατσαρίδα, από ένα μυρμήγκι, μια πεταλούδα, οτιδήποτε. Και μέδουσες εννοείται. Η αύξηση του πληθυσμού ή μάλλον το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει αναφορικά με την αύξηση του πληθυσμού της ΜΟΒ Τσούχτρας Μέδουσας, πού οφείλεται, έχουμε καταλήξει κάπου? Είναι μια φυσική έξαρση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, είδαμε τις πρώτες εμφανίσεις της ΜΟΒ Μέδουσας, από πύλιο και σποράδες φαίνεται να ξεκίνησε, κάπου ανοιχτά τέλος πάντων στη θάλασσα, και εξαπλώθηκε πια σε όλη τη Μεσόγειο φέτος. Κύριε Τακλή, το φαινόμενο έτσι της ΜΟΒ Μέδουσας συναντάται σε ρηχά νερά ή σε πιο βαθιά, δηλαδή λουόμενοι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, πού κολυμπάμε, τι έχουμε δίπλα μας, πρέπει να είμαστε έτσι κάπως προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κολύμβησης? Ναι, βεβαίως, είναι παράκτιο, δηλαδή και πελαγικά μπορούμε να το βρούμε, αλλά πολύ εύκολα το βρίσκουμε παράκτια, το οποίο σημαίνει με κάποιον άνεμο, με κύμα και αυτά θα μπορεί να εκφραστεί πιο εύκολα στην παραλία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ακόμα και ένα σκάφος να περάσει και να έχει μέδουσες λίγα μέτρα πιο μέσα, είτε όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος πλατσουρίζει έξω-έξω εκεί που πατάει και δεν πάει 20-30 μέτρα πιο μέσα στη θάλασσα, η οποία μπορεί να είναι και γεμάτη και απλώς δεν τις βλέπουν. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους μικροοργανισμούς με τους οποίους συνυπάρχει η μέδουσα στη θάλασσα, προκαλεί έτσι προβλήματα στο σύστημα, επηρεάζει με κάποιο τρόπο? Υπάρχει άλλη ανάγνωση, αν βοηθάει κάπου, δηλαδή επηρεάζει αρνητικά, επιπτώσεις, βοηθάει κάπου? Βεβαίως. Βοηθάει στην εξάπλωση, στην έξαρση του ζωοπλακτού. Το ζωοπλακτόν είναι μικρή πλακτονική οργανισμή και οι μέδουσες ανήκουν στο ζωοπλακτόν. Απλώς ασχετά αν κάποια είδη είναι τόσο μεγάλα που τα βλέπουμε, έχουμε πολλά είδη μέδουσων, τα οποία είναι πολύ μικρά, αόρατα στο μάτι, maximum με ένα-δύο χιλιοστά μέγεθος. Και αν δεν είχαμε τις μέδουσες τέλος πάντων να τρώνε το ζωοπλακτόν, όπως είναι οι ΜΟΒ Μέδουσες, θα είχαμε άλλα προβλήματα, όπως να νιώθουμε, όπως κάποιες φορές που μπαίνουμε μέσα στην παραλία και νιώθουμε πολύ έντονη φαγούρα. Είναι άλλες υδρομέδουσες που μας τσιμπάνε και άλλες ζωοπλακτανικοί οργανισμοί. Και σε περίπτωση που κάποιος έρθει σε επαφή με μία, με συγχωρείτε να σας διακόψα, με μία ΜΟΒ Μέδουσα, τι ακριβώς πρέπει να κάνει, κάποια έτσι άμεσα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει? Πρώτο και σημαντικότερο είναι, άμα κάποιος τσιμπηθεί, να βγει εκτός νερού, εκτός θάλασσας. Στη ΜΟΒ Μέδουσα δεν βάζουμε αμμονία, ξύδι ή άλλες ουσίες και ακολουθούμε, γιατί θα μας ταλαιπωρήσουν, όχι τίποτα άλλο. Χρησιμοποιούμε, άμα δούμε ότι έχει ένα πλοκάμι πάνω στο πόδι μας, στο χέρι όπου μας τσίπησε τέλος πάντων,
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πλαστική κάρτα ή ένα τσιμπιδάκι να βγάλουμε το πλοκάμι. Δεν το αγγίζουμε με χέρια γιατί έχει δυνατή νευροτοξίνη και θα έχουμε πρόβλημα και στο χέρι μετά. Βάζουμε λίγο μαγειρική σόδα με θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό, γιατί το γλυκό νερό ενεργοποιεί και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες άκαθες για να έχει περισσότερο, να απελευθερώσει περισσότερο νευροτοξίνη, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πάγο ή ένα κρύο μπουκάλι νερό για ανακούφιση και βάζουμε μία κοτιζονούχα κρέμα, όπως παράδειγμα χάρη φουσικότ, ή παίρνουμε ένα αντισταμινικό χάπι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι ένα φαινόμενο βέβαια, ένα φυσικό φαινόμενο, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να επιπλέουμε με τις ΜΟΒ μέδουσες, να είμαστε προσεκτικοί και σε περίπτωση που έρθει και αυτή η επαφή, καλό είναι να μην έρθει, αλλά αν έρθει να είμαστε προετοιμασμένοι και να απευθυνθούμε και στους ειδικούς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Τακλή. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται κάτι. Θα δούμε από του χρόνου μία μεγάλη πτώση απότομη, τουλάχιστον για το Αιγαίο. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα, λίγο υπομονή φέτος και να έχουμε ένα kit πρώτων βοηθειών καλού κακού μαζί μας στην παραλία. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε.